Μερίδα ρητορικής τέχνης για τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας προκειμένου οι ίδιοι να προετοιμάσουν τους μαθητές για τους αγώνες ρητορικής που έρχονται. Φιλοξενείται σήμερα στο πρώτο Λύκειο το πρώτο από μια σειρά σεμιναρίων ρητορικής τέχνης και είναι τα σεμινάρια τα οποία θα προετοιμάσουν τους καθηγητές για να προετοιμάσουν και αυτοί με τη σειρά τους τους μαθητές για τους αγώνες ρητορικής τέχνης οι οποίοι θα γίνουν το πρώτο Σαββατοκυριακό του Μαρτίου σαν προκριματική φάση. Η νικήτρια ομάδα μετά από τη Μεσσηνία θα πάει να διαγωνιστεί στην Αθήνα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Ήδη βλέπουμε ότι από χρόνο σε χρόνο όλο και περισσότερα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή. Είναι αγώνες της περιφέρειας Πελοποννήσου, όχι μόνο της Μεσσηνίας. Ελπίζουμε και φέτος η συμμετοχή να είναι ικανοποιητική. Κερδίζουν στη συνείδηση όλων των όχι μόνο των εμπλεκόμενων, αλλά και της κοινωνίας, γιατί ωφελούνται οι μαθητές από όλη τη διαδικασία. Και αφού γίνονται για τρίτη χρονιά φέτος, ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός. Η ρητορική έχει να κάνει, είναι η τέχνη της αποτελεσματικής παραγωγής λόγου, κυρίως όμως σχετίζεται με την αποτελεσματική παραγωγή της σκέψης και λειτουργία της σκέψης. Δίνουμε δηλαδή στα παιδιά ερεθίσματα για να σκεφτούν και στη συνέχεια να διατυπώσουν τη σκέψη τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας και τη συλλογιστική αλλά και τη δημιουργική σκέψη. Η ομιλήτρια της ημερίδας Φωτεινή Εγκλέζου τόνισε πως η ρητορική τέχνη είναι μάθημα ζωής. Θεωρώ ότι η ενδυνάμωση του λόγου, του προφορικού λόγου των μαθητών και ιδιαίτερα της επιχειρηματολογικής σκέψης είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια κοινωνία και σε μια εποχή όπως η σημερινή, γιατί ουσιαστικά αναπτύσσουμε τη συλλογιστική των μαθητών, την κριτική σκέψη τους απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις που βιώνουμε. Και όλα αυτά, το να μπορεί ένας μαθητής να τα διατυπώνει μέσα από το λόγο, είναι μια βασική δεξιότητα, την οποία έχει ανάγκη για την υπόλοιπη ζωή του. Δεν είναι μάθημα, είναι μάθημα ζωής. Γιατί οι δεξιότητες του να μπορώ να εκφέρω με ξεκάθαρο τρόπο τη σκέψη μου, να διαλέγομαι με τον άλλον, κυρίως μέσα από τους αγώνες αντιλογίας επιχειρηματολογίας, με όρους κοσμιότητας, και σεβασμού στις απόψεις των άλλων είναι βασικές δεξιότητες, τις οποίες οφείλει να κατέχει κάθε πολιτισμένος εγγράμματος άνθρωπος.